ότι σε πόσο χαμηλό επίπεδο έχει ο μέσος Έλληνας στη συνείδησή του τον κίνδυνο στους δρόμους, ο οποίος είναι πραγματικά ένας αντάρτικος πόλεμος εμφύλιος. Θα σας πω, ας πούμε, και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, αλλά εγώ θα σας πω πώς το αξιοποιούν σε ένα τηλεπαιχνίδι. Υπάρχει ένα τηλεπαιχνίδι, λοιπόν, που λέει «Άκου τι είπαν». Το έχετε ακούσει. Είναι και πολύ δημοφιλές παιχνίδι. Έρχεται από παλιά, είχε μια μικρή διακοπή, είπαν ήρθε τώρα και είναι η άποψη της κοινή γνώμη. Ποια είναι η κοινή γνώμη? Κοινή είναι η επικρίμαση εκδιδόμενη, έτσι. Και αγόμενη και φερόμενη. Αυτή είναι η κοινή γνώμη. Γιατί μην μιλάμε για την άποψη των πολιτών, μιλάμε για την κοινή γνώμη. Και την έχουμε καταδείξει κοινή γνώμη, κανονικότατα βέβαια. Και θα σας πω λοιπόν, σε αυτές τις ερωτήσεις που υπάρχουν οι πιο προσφυλείς απαντήσεις, έπεσε ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Σε ποιο επάγγελμα χρειάζεται μικρότερη συμμετοχή μυαλού? Δηλαδή κάποιος να μην είναι πάρα πολύ έξω, να λιγότερο έξω, να είναι βλάκας, να είναι ηλίθιος. Σκεφτείτε λοιπόν ένα γιατρό, φανταστείτε ένα καθηγητή, φανταστείτε. Δηλαδή η κοινή γνώμη γρήγορα έτρεξε μέσα στο μυαλό της και έψαξε να βρει το επάγγελμα που χρειάζεται να είναι κάποιος σχεδόν βλάκας. Και ξέρετε τι απήντησαν? Επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου. Επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου, αυτός που κουβαλάει τα παιδιά θα σε σχολικό. Αυτός που πάει με το πούλμαν εκδρομές. Αυτό που σακατεύονται και έχουν γίνει πρωτοσέλιδες εκατόμβες με παιδιά που σκοτώνονται ανά 20, 20 και 7, 7 και 10 και 10 από εκδρομές είτε με τα πούλμαν είτε σε σχολικά. Δηλαδή ο οδηγός σχολικού αυτοκινήτου πρέπει να είναι ασυλήθιος και μπορεί να βγει να οδηγήσει. Νταλίκα, που οδηγούσε άνδρας ρουμανικής υπηκότητας, καρφώθηκε πάνω σε αυτοκίνητο Πομπή περίπου 40 οχημάτων. Η Εγνατία οδός, βαμμένη με αίμα, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Μια Νταλίκα φωνιάς παρέσυρε περισσότερα από 35 αυτοκίνητα, σκορπώντας τον θάνατο σε ανυποψία στους οδηγούς και επιβάτες. Είναι η στιγμή που 64χρονος οδηγός Νταλίκας σκορπά τον θάνατο στην Εθνική Οδό στο ύψος του Αιγάλου. Ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς την Κόρινθο. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς τροχέας, οι τρεις Νταλίκες κινούνται στις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Μία από τις τρεις για άγνωστο λόγο αρχίζει τα ζιγ-ζακ στην Εθνική. Ο έλεγχος χάνεται, η Νταλίκα χτυπά στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και κυριολεκτικά απογειώνεται. Αυτό το άκου τι είπαν λοιπόν, είπε ότι κατά 80% ήταν έτσι, 80 στους 100, κατά 80% η πιο προσφυλής απάντηση ήταν ο οδηγός επαγγελματίας αυτοκινήτου. Το νούμερο 2 ήταν κατά 15% το μανεκέν.